Κιδιώτα για το τυπικό. Είμαι ο Παντελής Αφιλιτίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Τι είπατε στον Πρωθυπουργό, τι απάντηση πήρατε? Είπαμε αυτά που λέμε τα τελευταία 15 χρόνια σαν εκάθαρο στον Πρωθυπουργό και δυστυχώς δεν λύνουν τα προβλήματά μας. Ο Πρωθυπουργός έδειξε κατανόηση. Θέλω να πω ότι να υπογραμμίσω ότι για πρώτη φορά η συνάντηση γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά από πολλά χρόνια. Και ο Πρωθυπουργός μέχρι στιγμής στήριξε την περσινή του υπόσχεση ότι θα κάνει στη Θεσσαλονίκη συνάντηση και ότι θα δημιουργήσει το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν. Ελπίζω και εύχομαι όλα αυτά τα οποία του είπαμε να τα πραγματοποιήσει. Στο τέλος, φυσικά, μας είπε ότι δεν πραγματοποιούνται όλα, θα κάνει μια προσπάθεια ό,τι περισσότερο μπορεί να το κάνει. Σίγουρα θα το θέσατε εσείς τα πιο σημαντικά. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που καίει όλο τον κόσμο είναι τα κόκκινα δάνεια. Απ' την άλλη μεριά, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, είναι το πρόβλημα της ρευστότητας. Το οποίο πρόβλημα της ρευστότητας δεν λύνεται ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά ούτε έστω και αν βρεθούν λεφτά στις τράπεζες για να τροφοδοτήσουν τις επιχειρήσεις. Διότι το 90% σχεδόν των επιχειρήσεων βρίσκεται στον τηρεσία ή στο λευκό τηρεσία ή τον οποιοδήποτε. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος με ένα καινούριο τρόπο να τροφοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις, γιατί δυστυχώς δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Για το ακατάσχετο, τι σας είπε? Για τον ακατάσχετο είπε ότι θα το παλέψει στην επόμενη αξιολόγηση. Δυστυχώς δεν το δέχονται οι πιο ικανοί. Φυσικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι θεσμοί, όταν ο τελευταίος Έλληνας πολίτης μπορεί να καταλάβει ότι με έναν κατασχεμένο λογαριασμό η επιχείρηση κλείνει την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε, κύριε